Κυρία Τασούλα Χατζητόφη, ιδρύτρια του Walk of Truth, είναι η γυναίκα που πίστεψε σε αυτή την ιστορία και οι προσπάθειές της στην ουσία έφεραν αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αρκετά χρόνια πριν. Είναι αμοχωστιανή και έχει μια ιδιαίτερη σημασία και αξία ότι από αυτή τη γυναίκα κυρίως ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Πάμε λοιπόν κατευθείαν κοντά της. Κυρία Χατζητόφη, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Καλησπέρα από Ολλανδία. Συνεπώς, μια προσπάθεια αρκετών ετών φαίνεται τώρα ότι κορυφώνεται, έχει πολύ καλή κατάληξη. Πώς νιώθετε που όλο αυτό το πράγμα στέφεται με επιτυχία? Ερωτάω κιόλας μια αμοχωστιανή, έτσι, η οποία πίστεψε σε αυτό τον άθλο από την πρώτη στιγμή. Ναι, διότι ο Μισελ Φορράιν με είχε προσεγγίσει το 1988 να μου προσφέρει τα 4 μοσαϊκά της Κανακαριάς, της Παναγίας της Κανακαριάς, πριν τα πουλήσει στην κυρία Γκόλμπραχ. Και από έκτοτε είχα ξεκινήσει με τη Γενική Εισαγγελία και την αστυνομία να δίνω πληροφορίες και να προσπαθώ ένα κυνήγι να βρούμε τους θησαυρούς. Ναι. Τώρα, το τι θέλω να σας πω είναι ότι η διεκδίκηση των κλεμμένων θησαυρών ήταν η φωνή μου, η φωνή της διαμαρτυρίας μου στο εξωτερικό για αυτά τα χρόνια, επειδή δεν μπορώ να πάω σπίτι μου στην Κύπρο, στην Αμόχωστο. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά που επαναπάτριζα ένα κλεμμένο θησαυρό, ένιωθα ότι έφερνα ένα πρόσφυγα σπίτι του. Ένιωθα ότι διεκδικούσα το δικαίωμά μου να πάω εγώ σπίτι μου. Είναι η φωνή μου. Ναι. Ταυτόχρονα είχατε την ευχέρεια, και έχει και αυτό την σημασία του, να επισκεφτείτε όπως μπορεί να επισκεφτεί κανείς αυτή την περίοδο τις τουρκοπατημένες περιοχές. Πώς νιώσατε στα αλήθεια? Ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές. Πήγα την περασμένη εβδομάδα, διότι ο πατέρας μου που είναι 80 χρονών μου το ζήτησε. Ήθελε πάρα πολύ να περπατήσει μαζί μου στο χωριό του, στις μάντρες Αμοχώστου. Εγώ αρνήθηκα να περάσω τη γραμμή από το 2004, αλλά το ξανασκέφτηκα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που επήγα και πιστεύω όλοι πρέπει να πάμε. Αλλά να είναι προσκύνημα η διαδρομή πίσω. Προσκύνημα να πάμε στις σκέψεις μας, να πάμε πίσω στις αναμνήσεις μας, διότι μη πηγαίνοντας σημαίνει δεν διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει. Ναι. Τώρα, επιστρέφοντας αν θέλετε στους θησαυρούς, έτσι, αυτούς τους θησαυρούς που τόσο βάναυσα και βία κατάφερε να μας στερήσει και μας στερεί ακόμη ο βάρβαρος εισβολέας. Θεωρείτε ότι αυτή είναι η οδός της διεκδίκησης και ανοίγει τώρα ο δρόμος για να επιστραφούν και άλλα που βρίσκονται σε χέρια αρχαιοκάπηλων? Εγώ πιστεύω ότι δεν θα βρούμε άλλα. Και ο λόγος που σας το λέω είναι δυστυχώς ο ξένος τύπος έχει δώσει τεράστια σημασία στην καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου αλλά και σε άλλες χώρες. Φοβούνται οι ξένοι να αγγίξουν τα κυπριακά τώρα αλλά και να τα βρούμε είναι σχεδόν αδύνατο να τα διεκδικήσουμε νομικά διότι η νομοθεσία είναι πολύ δύσκολη στο εξωτερικό να διεκδικήσεις κάτι, έστω και να είναι δικό σου, διότι υπάρχει παραγραφή χρόνου στην νομοθεσία. Ναι. Ένα τελευταίο δικό σας μήνυμα στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν και δει τους αμοχωστιανούς, κύριε Χατζητόφη. Εύχομαι να βρουν το θάρρος η Κυπριακή Δημοκρατία και η Εκκλησία να προβάλλουν τη σημασία που έχουν αυτοί οι θησαυροί για τον απλό γνήσιο άνθρωπο της Κύπρου. Δηλαδή τους κρυμμένους θησαυρούς της Κύπρου μας, που είναι ο κόσμος μας. Μάλιστα.